μήνες, 11 μήνες. Έχουμε την περίπτωση του Ερήγη Κοσδυνάν. Ξέρετε πώς έγινε, το έχουμε πει από εδώ πέρα, Ανδρέα, πώς έγινε η ταχύτατη μεταφορά, αλλαγή χεριών δηλαδή, ενός κολοσσέων νοσοκομείου, έτσι, Ανδρέα. Νύχτα νομοθέτησαν και ο κύριος Ελευθερίου, ο οποίος είναι και επιστήμον, μπορεί να μας πει εάν το νοσοκομείο εντέλει το κτίριο ή το ανθρώπινο δυναμικό και ο εξοπλισμός. Πόσες φορές δεν έχουμε πει αυτό έχει καλούς γιατρούς. Δεν έχει πει κανένα σε ωραία αρχιτεκτονική. Σε ένα βράδυ λοιπόν, κύριε Ελευθερίου, πήραν μια απόφαση, ο κύριος Βορύδης υπέγραψε. Φωτογραφικά μια... όπως κάτι κιλό πάνω στο καμένο στη Βουλή, αλλά το έχουμε βγάλει είναι. Από εδώ. Αμέσως ο κύριος Βορύδης σηκώθηκε, το απέντησε στη Βουλή, κυρίες και κύριοι, και του είπε ότι το νοσοκομείο σωστά πουλήθηκε, ότι έπρεπε να γίνει έτσι, πληρώθηκαν οι εργαζόμενοι και όχι μόνο αυτό, αλλά οι ίδιοι εργαζόμενοι μου έστειλαν και επιστολή ευχαριστήριο. Έχουμε λοιπόν τον πρόεδρο των εργαζομένων εμείς. Εμείς πάντα θέλουμε να είμαστε καλόπιστοι, αλλά πρέπει να τα μαθαίνουμε από πρώτο χέρι. Έχουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Κρέτσι, τον πρόεδρο των εργαζομένων του ΕΡΗ Κοσδυνάν. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Μελονάκη, σε εσάς και στο πάνελ. Μάλιστα. Για πέστε μας λοιπόν με απλά λόγια, γρήγορα και να κατανοητά να το καταλάβει και ο κόσμος. Εσείς στείλατε ευχαριστήριο επιστολή στον κύριο Υπουργό Υγείας? Όχι, όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Όχι, δεν ισχύει κάτι τέτοιο, είπατε. Όχι, όχι, ίσα από ό,τι είδαμε και στη Βουλή χθες που είπε ο κ. Βορύδης, δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Το Σωματείο δεν έχει στείλει ευχαριστήρια επιστολή. Το μόνο που το είπε ο κ. Βορύδης, μόνος σου το είπε, ψέματα είπε. Δεν το ξέρω αυτό. Δηλαδή τι, παραμυθιάζει τον κόσμο? Ίσως για ίσως. Να πάρει το ψήφο της προσοχής που χρειάζεται η κυβέρνηση τώρα πέφτει πλάτες των εργαζομένων. Μάλιστα. Δεν το γνωρίζω αυτό. Πληρωθήκατε εσείς? Εμείς όχι, δεν έχουμε πάρει τα δεδουλευμένα μας, αφού από τη στιγμή που θα πάνε στον πληρεστηριασμό και θα αναγγελθούν, δεν ξέρουμε πόσο η διαδικασία η οποία τελείωσε χθες και δεν ξέρουμε πόσο διάστημα θα πάρει. Πόσους μήνες είσαστε απλήρωτοι, πόσο καιρό σας χρωστάει δηλαδή? Από 5 έως 12 μήνες. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κρέτσι. Δηλαδή λέει καλά ο Υπουργός ότι του στείλατε επιστολή, ωραία, ευχαριστήρια, ναι. Και λέει ψέματα. Και το λέει στο κοινοβούλιο. Λέει ψέματα, το σωματείο δεν έχει στείλει καμία επιστολή. Εντάξει. Και πριν 5 λεπτά το ανέφερε. Αυτό θέλαμε να μάθουμε. Εμείς θέλαμε απλώς να επιβεβαιώσουμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κρέτσι.